Ποιος ήταν το καλύτερο χέρι, βρώμικο, αριστερό, έτσι, σέρβικο. Ναι, γιατί... Σέρβικο. Ήμουν τόσο ερωτευμένη με τον μπάσκετ που αυτό δεν το βλέπω τώρα. Δηλαδή βλέπω τα παιδιά να θέλουν την εύκολη λύση, να με πάει ο μπαμπάς μου και αν δεν με πάει δεν μπορώ να στο προπόνηση σήμερα γιατί δεν έχω να με φέρει κάποιος. Καμία γυναίκα, τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω εγώ, δεν μπορεί να πει ότι έβγαλε λεφτά από τον μπάσκετ. Το δωρή. Εγώ με το σορτάκι. Εντάξει. Με αυτό που παίζαμε. Ω, Jesus! Μπορώ να αλλάξω θέση. Δεν μένω εγώ εδώ. Να κάτω στη μέση. Μπορώ να πάω από εκεί. Γιατί εντάξει, είναι άντρας, γιατί ήθελε να κάνει γιο, να τα λέμε και αυτά, ότι όταν είναι μικρή, επειδή ήθελε να είμαι γιος, όχι, με φώναζε Ρόρι, από το Θοδωρή. Αυτό? Αυτό είναι μια... Εδώ θα γίνει τώρα μια ανάλυση του τατουάζ. Έχω 13 τατουάζ, άμα είναι εδώ δεν θα έχω. Όχι, μόνο αυτά που φέρω. Top 3 παίκτες μπάσκετ στην Ελλάδα ever. Δεν θέλω να πω παλιούς, γιατί εντάξει, να σου πω κάτι, το μπάσκετ έχει αλλάξει. Δηλαδή, ο Γκάλης, okay, τον λατρεύω, ανατριχιάζομαι πλέον το όνομά του. Αλλά άλλο μπάσκετ όταν έπαιζε ο Γκάλης, άλλο μπάσκετ τώρα που παίζει ο Σπανούλης ή όταν έπαιζε ο Διαμαντίδης. Θα ήθελες ποτέ να πάρεις να ακολουθήσεις καριέρα προπονητή και αν πιστεύεις, βλέπεις τον εαυτό σου ποτέ σε μια μεγάλη ανδρική ομάδα μπάσκετ? Θα ήθελα να το κάνω. Θα προτιμούσα σε ανδρική ομάδα και όχι σε γυναικεία. Ναι. Πλέον οι αθλητές έχουν γίνει λίγο πιο μαλακοί. Δηλαδή, δεν θα δεχτούν εύκολα την κριτική. Ναι. Θα τους φωνάξει ο άλλος και θα πούνε «Έλα, μωρέ, και ποιος θες να μου μιλήσεις». Ναι. Εντάξει, ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν. Εμένα. Και δεν λες ότι μου κάνεις τάπα σήμερα. Εντάξει, θα φανεί. Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ.